Ακολουθήσουμε ένα βίντεο τώρα, κυρίες και κύριοι, του Αλφα για τις αντιδράσεις που πυροδότησε η απόφαση για την αποφυλάκηση του Δημήτρη Λιγνάδη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, ηθοποιοί διαμαρτυρήθηκαν επί σκηνή, στην Επίδαυρο, στην Καλαμάτα, στον Ναύπλιο, με πανό και ανακοινώσεις. Την ίδια ώρα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάνει λόγο για δημόσια, στοχευμένη και εκβιαστική παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Είμαστε με τα θύματα. Ο ένας από τους δύο πλασμούς τελευταίων κινήσεις της Λιγνάδης να παραμείνει στη φυλακή. Το μαρτύρο Ελλήνων υποφυλών. Παρέμβαση κατά της αποφυλάκησης Λιγνάδη στο θέατρο της Επιδαύρου μετά το τέλος της παράστασης Πέρσες. Από τις 13 Ιουλίου και κάθε μέρα από τη Δημήτρης Λιγνάδης κυκλοφορεί ελεύθερος, όχι μόνο εμείς, αλλά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία κλείνεται φυλακή. Ως άνθρωποι του πολιτισμού, πολίτες της Ελλάδος, πατεράδες και μανάδες παιδιών που μεγαλώνουν εδώ, ζητάμε την άμεση άρση του ανασταλτικού χαρακτήρα της καταδικαστικής απόφασης. Οι θεατές ξεσπούν σε χειροκροτήματα όσο ο ηθοποιός Ενίας Τσαμάτης, εκπροσωπώντας όλους τους συντελεστές της παράστασης, διαβάζει επί σκηνής την καταγγελία. Τρεις ώρες μετά την καταδίκη του κρίθηκε ότι δεν είναι πλέον επικίνδυνος και ως εκ τούτου αφέθηκε ελεύθερος. Όμως και λίγο πριν την έναρξη της παράστασης, θεατές ανοίγουν πανό, το οποίο αναγράφει «Είναι βιαστής». Σεβόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία όμως ψηφίζει εν ονόματι του ελληνικού λαού. Ίσως αυτό έχει ξεχαστεί. Όλα αυτά υποκινούνται από ένα πολύ στενό κύκλο πολιτισμικής υποκουλτούρας, ιδεολογίας, η οποία αυτή συμμορία, εγώ τη χαρακτήρισα συνεργείο στην δίκη, νομίζει ότι μπορεί να ελέγξει το θέατρο, μπορεί να ελέγξει τις πολιτικές εξελίξεις του επίπεδου του πολιτισμού και γι' αυτό το λόγο και οργάνωσε αυτή την ιστορία. Το ίδιο συνέβη και το βράδυ της Παρασκευής στο Ναύπλιο, στον αρχαιολογικό χώρο της Τήρινθας. Θέλουμε τα θύματα του Δημήτρη Λιγνάδη, όσα βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν, αλλά και όσα ακόμα το ψάχνουν να συνεχίσουν να ζουν ανάμεσά μας χωρίς φόβο και ντροπή. Στο θέμα της αποφυλάκησης Λιγνάδη και των αντιδράσεων που προκαλεί, παρεμβαίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλει δημόσια, στοχευμένη και εκβιαστική παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης μετά την έκδοση της απόφασης σε πρώτο βαθμό και θα προβεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποτροπή της θεσμικής αυτής εκτροπής, την προστασία προσωπικότητων της δικαιοσύνης έναντι εξακολουθητικών συκοφαντικών δυσφημίσεων και τη διαφύλαξη των αρχών του κράτους δικαίου. Παρέμβαση και στη Μικρή Επίδαυρο. Αν συμβαίνουν όλα αυτά σε μια δικαστική αίθουσα με όλα τα φώτα στραμμένα πάνω της, ανατριχιάζουμε στην ιδέα τι συμβαίνει με τα φώτα κλειστά. Αυτά έγιναν λοιπόν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μιλήσουμε εμείς με έναν από τους ανθρώπους που σήκωσαν ένα από αυτά τα πανό. Είναι ο χορευτής Πάνος Μαλακτός. Σήκωσε πανό στην Καλαμάτα. Καλή σας ημέρα. Να μας εξηγήσετε το λόγο που σηκώσατε αυτό το πανό. Για ποιο λόγο η πράξη αυτή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ακούμε. Ο λόγος για μένα ήταν αυτονόητος. Δεν το είχα προγραμματίσει από πριν. Είχα μάθει ότι η κυρία Μενδώνη θα παρευρεθεί στην παράσταση και απλά δεν ήθελα να της δώσω τη χαρά να παρακολουθήσει την παράσταση και να την απολαύσει. Γιατί... Δεν γινότανε. Το κάνατε για την κυρία Μενδώνη για να στείλετε ένα μήνυμα για την υπόθεση Λιγνάδη. Εννοείται ότι για να στείλω ένα μήνυμα, αλλά πιστεύω πως η κυρία Μενδώνη δεν έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει και ήθελα να της περάσω αυτό το μήνυμα σε αυτήν και στον κόσμο γενικά. Πότε ετοιμάσατε το πανό, κύριε Μαλακτέ, και αν είχατε ενημερώσει και τους άλλους συντελεστές. Ναι, το πανό το είχα ετοιμάσει το μεσημέρι της Παρασκευής, αφότου είχα ρωτήσει τους χορογράφους της παράστασης, οι οποίοι δεν βρίσκονταν στην Ελλάδα, ήταν στο Βέλγιο. Τους πήρα τηλέφωνο, τους εξήγησα την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, την υπόθεση Λιγνάδη. Οι χορογράφοι μου είπαν ναι, κάντο. Ναι.
Και προσπάθησα να το κρατήσω κρυφό από όλους τους άλλους. Ναι. Δηλαδή δεν με είδε κάποιος να φτιάχνω το πανό. Μάλιστα. Γιατί ήξερα ότι ναι, θα προσπαθήσουν έτσι λίγο να το σταματήσουν αυτό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας. Εγώ να σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Μας είπε δύο λόγια για αυτή του την πρωτοβουλία. Είχε επικοινωνήσει με συντελεστές. Ναι, με τους χορευτές και τους χορογράφους, όχι με τους υπόλοιπους. Έστειλε το μήνυμα και το έστειλε και κυρίως την κυρία Μερδόνη, όπως μας είπε. Πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, τον κύριο Σπύρο Μπιμπίλα. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Μπιμπίλα. Ευχαριστούμε που είστε στην εκπομπή μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Με πολύ προβληματισμό ακούω όλα αυτά που λέγονται από πολλούς ανθρώπους και που γίνονται. Το σχόλιο σας σε όλα αυτά που είδαμε το Σαββατοκυριακό και σε αυτά που ακούσατε και στην εκπομπή μέχρι στιγμής, αν θέλετε. Ναι. Για ποια υπόθεση από τις δύο να μιλήσω πρώτα για τον κύριο Καπερνάρο. Πάμε για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Θα μιλήσω πρώτα για τον κύριο Καπερνάρο. Ο κύριος Καπερνάρος, εφόσον πιστεύει ότι θίγεται ο πελάτης του, καλά κάνει και προβαίνει σε αγωγές. Βεβαίως, το σωματείο έκανε πολύ σωστά τη δουλειά του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως ορίζει το καταστατικό μας, δεχότανε τις καταγγελίες των ηθοποιών, γιατί αυτό ορίζει το καταστατικό. Εφόσον υπάρχουν καταγγελίες, τις δέχεσαι, τις ερευνάς και προχωράς. Ο κύριος Κιμούλης ποτέ δεν ταυτίστηκε από το σωματείο μας με τις άλλες δύο υποθέσεις. Ποτέ. Κύριε Μπιμπίλα, ο κύριος Καπερνάρος αποκάλυψε ότι προχωράει και σε μηνύσεις με τις αγωγές, διεκδικεί κάποιος και μία αποζημίωση οικονομική. Με τη μήνυση. Ζητά δηλαδή την ποινική δίωξη. Καταλαβαίνω. Την τιμωρία του και ποινική. Αυτό πώς το σχολιάζετε. Και ποια μέλη αυτό του σωματείου αφορά, αν αφορά μέλη του σωματείου και αν έχετε ενημερωθεί. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί από ό,τι άκουσα θα μηνύσει κάποιους που βγήκαν σε παράθυρα. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα μηνύσει κάποιους που ήρθαν στο πειθαρχικό ως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. Είπε και για ψευδομάρτυρες. Οι μάρτυρες καταθέτουν στη δικαιοσύνη, όχι στα παράθυρα. Στα τηλεπαράθυρα εκφράζουν την άποψή τους και στις τηλεοπτικές εκπομπές. Όχι, όχι, ακούστε. Για τα τηλεπαράθυρα, έτσι όπως έγινε το MeToo, έχουν μεγάλη ευθύνη. Γιατί οι εκπομπές ως πυράνχας λειτουργήσαν, πιέζοντας ηθοποιούς να βγάλουν τα εσώψυχά τους μέσα στις εκπομπές. Αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι σύνομο το να πηγαίνεις τις εκπομπές. Γι' αυτό και το σωματείο πολλές φορές έλεγε. Με το ζόρι, κύριε Μπιμπίλα, μην μας παρομοιάζετε με τα πυράνχα. Δεν έχετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ειδικά εμάς που είμαστε μία εβδομάδα στο τηλεοπτικό. Θα με ακούσετε. Εφόσον με καλέσετε, θα με ακούσετε. Βεβαίως, μια χαρά. Πάρα πολλές φορές υπέστην τέτοια πίεση για να βγω σε εκπομπές και να πω κάτι. Και πολλές φορές έφτασα στο σημείο να τσακώναμε με υπεύθυνους εκπομπών για να μην βγω. Γι' αυτό λοιπόν από το σωματείο είχαμε πει στους τοπιούς να προσέχουν τι λένε, να μην βγαίνουν σε τηλεπαράθυρα για να καταγγέλουν, αλλά να πηγαίνουν στα αρμόδια όργανα. Τώρα δεν ξέρω ο κύριος Καπερνάρος ποιους μηνύει, αυτούς που βγήκαν στα παράθυρα ή αυτούς που ήρθαν ως νόμιμοι μάρτυρες στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Θα το δούμε όταν κοινοποιηθεί η μήνυση. Πάμε και στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Είδαμε συνθήματα, είδαμε πανό, ακόμα και στην Επίδαυρο. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά, κύριε Μπιμπίλα? Τα πανό δεν προέρχονται από το σωματείο, είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες ομάδων ή ανθρώπων. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς. Η τη λαϊκή οργή, ας πούμε, δεν μπορεί να την ελέγξει κάποιος. Εγώ θέλω να ρωτήσω τους υπεύθυνους και τον κύριο Κούγια που μιλάει συνεχώς για σκευωρίες. Το λαό τον θέλουμε πεθαμένο, απλώς να ακούει. Απλώς να ακούει και να μην λέει τίποτα. Ασφαλώς και όλα αυτά που έχουν γίνει είναι σύνομα. Με τους νόμους λειτουργεί το δικαστήριο. Βεβαίως λειτουργεί και επιλεκτικά, διότι θα μπορούσε το 4-3 να είναι ανάποδα. Επομένως ο λαός και οι ηθήνοντες και τα σωματεία μπορούν να βγάζουν κρίσεις, αλλά δεν λένε για τη δικαιοσύνη ούτε για λιτσαρίσματα, ούτε για λιθοβολισμούς. Κάνουν κρίση πάνω σε μία απόφαση. Γιατί πρέπει η δικαιοσύνη να μην κρίνεται? Κανείς δεν πρέπει να κρίνεται σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως όλοι κρίνονται, από την άλλη πρέπει να σεβόμαστε. Γιατί αν καταλαβαίνετε εσείς ειδικά το γνωρίζετε, η δικαιοσύνη είναι ένας πυλώνας της δημοκρατίας μας. Και αν τον αμφισβητήσουμε, μετά θα γίνουμε ζούγκλα. Θα ήθελα να ρωτήσω το σχόλιο σας. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη, ούτε τις αποφάσεις της. Όμως υπάρχει και ο λαός, ο οποίος κρίνει τα πάντα. Διότι ο λαός φορολογείται και πληρώνει αυτό που είναι στη δικαιοσύνη. Παντός, το Υπουργείο Πολιτισμού, κύριε Μπιμπίλα, κάνει λόγο και για πολιτικά υποκινούμενες
παρεμβάσει. Δεν ξέρω αν θα θέλατε ένα σχόλιο πάνω και σε αυτό. Αυτό με λυπεί αφάνταστα, διότι όπως ξέρετε, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας μας σε ποιο κόμμα ανήκει και τι ψηφίζει ή αν είναι στέλεχος κάποιου κόμματος. Σας πληροφορώ ότι αυτό που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού είναι εντελώς αυθαίρετο, να μας συσχετίζει με ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ελάχιστα μέλη του ΔΣ ανήκουν. Ελάχιστα. Επομένως, είναι αυθαίρετη η ανακοίνωση αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού. Μας θίγει και εμένα προσωπικά με θίγει. Δεν μπορεί να με χαρακτηρίζεις, Σιλίβδιν, ότι με έχει υποκινήσει ένα κόμμα με το οποίο δεν έχω σχέση. Και εκφράσατε την οργή σας και μέσα από ανάρτησή σας στο Facebook. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μπιμπίλα. Συμφωνώ απολύτως ότι όλοι κρίνονται και μπορούμε να αξιολογούμε και τις αποφάσεις και να εκφράζουμε και τις ενστάσεις μας. Είδαμε όμως τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, συναδέλφους σας και γνωστούς συναδέλφους σας, οι οποίοι αποτελούν και πρότυπα, να κοινοποιούν μία αφίσα που κυκλοφορεί στα social media με την φωτογραφία του Δημήτρη Λιγνάδη και από κάτω να κατονομάζουν μία λειτουργό της δικαιοσύνης, μία δικαστήνα. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μιλάει για στοχοποίηση. Ποια είναι η άποψή σας? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να προσέχουν και να μην το κάνουν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Διότι εφόσον υφιστάμεθα αγωγές και τα λοιπά, πρέπει όλοι να προσέχουμε τι λέμε, τι γράφουμε και αν όλα αυτά που κάνουμε είναι σύνομα. Είναι θέμα μόνο αγωγών, είναι και θέμα να μην γίνουμε ζούγκλα και αρχίζουμε και στοχοποιούμε ανθρώπους, φυσικά πρόσωπα. Άλλο να λέμε κάτι για τη δικαιοσύνη και άλλο να κατονομάζουμε έναν λειτουργό της δικαιοσύνης. Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να προσέχουμε. Η κοινωνία πρέπει να προσέχει, αλλά η κοινωνία δεν μπορεί να μένει αμέτωχη. Ποτέ. Όπως κάνουμε κρίσεις για την πολιτική εξουσία και λέμε πράγματα, έτσι μπορούμε να κρίνουμε και αποφάσεις. Βεβαίως. Επίσης, δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε, ακόμα και ένας σπουδαίος δικηγόρος, να μιλάει για σκευωρίες. Είναι αυθαίρετα πράγματα αυτά. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μπιμπίλα, ακούσαμε και την δική σας άποψη, ακούσαμε και την δική σας πλευρά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδρορροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα.
Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.